Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε εδώ στην κοπή της Πίτας για το έτος 2024 του Οργανισμού Αναζήτησης Εξαφανισμένων Ατόμων της υπηρεσίας Silver Alert. Στην καθιερωμένη Πίτα που σήμερα είναι μια ξεχωριστή στιγμή για όλους, γιατί η συγκεκριμένη εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Γιώργου Καραϊβάζ και σήμερα μας τιμά με την παρουσία της η σύζυγός του, η Στάθα Καραϊβάζ, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ξεκινήσουμε με ένα θερμό χειροκρότημα και για την ίδια αλλά και για την μνήμη του Γιώργου. Η υπηρεσία Silver Alert, κυρίες και κύριοι, μπήκε στη ζωή μας το Μάρτιο του 2011, ενώ μέχρι τότε ο μόνος τρόπος για την αναζήτηση των αγνοούμενων ανθρώπων στη χώρα μας, εκτός βέβαια από την σημαντική συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας, ήταν η προσπάθεια των συγγενών και των φίλων που, εκτός από εξουθενωτικές πραγματικά και αρκετά ψυχοφθόρες, θα μπορούσε κανείς να πει, είναι και πολύ δύσκολο σε αυτές τις διαδικασίες να έχουν ένα σύντομο θετικό αποτέλεσμα. Η υπηρεσία Silver Alert, με την συνδρομή της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου αλλά και της Ελλάς, όπως προανέφερα, ήρθε να καλύψει αυτό το μεγάλο κενό για τους ηλικιωμένους 60+. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούσαν και δεν ξέρουν τον τρόπο για να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Η κοινωνία λοιπόν ενεργοποιήθηκε, οι εθελοντές κινητοποιήθηκαν, ο συντονισμός των ερευνών απέδωσε, ώστε το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των αναζητήσεων να καταλήγει θετικά. Η διαπίστωση όμως χρόνο με το χρόνο ότι αυξάνονται και τα περιστατικά εξαφάνισης ατόμων από 19 ετών έως και 59, αποκάλυψε ακόμα ένα πολύ μεγάλο κενό που υπήρχε για τις συγκεκριμένες ηλικίες και σε επίπεδο ενεργοποίησης των αντανακλαστικών της κοινωνίας και συντονισμού, καθώς επίσης και συνεργασίας όλων των μέσων και φορέων αναζήτησης. Η γραμμή ζωής, κύριε Πρόεδρε, τα λέμε και για εσάς, έθεσε και πάλι στη διάθεση της κοινωνίας την τεχνογνωσία, τις εξειδικευμένες γνώσεις και το δίκτυο των εθελοντών και συνεργατών της υπηρεσίας Silver Alert, και από το 2013 ξεκίνησε να καλύπτει αυτή την ανάγκη και συνεχίζει μέχρι σήμερα εξαιρετικά αποτελεσματικά και δυναμικά, θα μπορούσαμε να πούμε, όπως δείχνουν κυρίως τα στατιστικά στοιχεία, με τη βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης και πολλών συναδέλφων, μερικών που είστε κι εσείς εδώ ανάμεσά μας και σήμερα σας βραβεύουμε από την υπηρεσία. Ξεκινάμε και κοντά μας βέβαια είναι και ο πρόεδρος του Οργανισμού Αναζήτησης Εξαφανιστέντων Ατόμων της υπηρεσίας, ο κ. Γεράσιμος Κουρούκλης. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πρόεδρε. Το επίτιμο μέλος και πρέσβης καλής θέλησης, ο κύριος Γιώργος Σούκαλης. Σας ευχαριστούμε θερμά την αφήκαλη. Ο κύριος Σούκαλης, ως γνωστόν, έχει συμβάλει καθοριστικά σε πάρα πολλές υποθέσεις να έχουν αίσιο τέλος και έχει μια εξαιρετική συνεργασία με πάρα πολλούς συναδέλφους και τον ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Θα ήθελα να παρακαλέσω να ξεκινήσουμε τον κύριο Πρόεδρο με ένα σύντομο χαιρετισμό, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που όλοι βρίσκεστε εδώ σήμερα μαζί μας. Πραγματικά η υπηρεσία Silver Alert ήταν μια ενέργεια το 2009, τέλη του 2009, αρχές του 2010, όπου προσωπικά εγώ είχα αντιμετωπίσει αναζητήσεις ηλικιωμένων ανθρώπων από αυθισούλες στο νοσέ της Θεσσαλονίκης σε κόρα Α4 και λέω αυτές οι αφήσεις ανάμεσα σε αναζητήσεις σκύλων και γατιών τι δουλειά έχουνε. Από τότε λοιπόν ξεκίνησε μία αναζήτηση του πώς θα βρούμε, όπως το έλεγα εγώ τότε, ένα αλέτ για ηλικιωμένους ανθρώπους. Τα βήματα με οδήγησαν στην Αμερική και τελικά καταλήξαμε η πολιτεία της Οκλαχώμα και η αστυνομία η τοπική να μας παραχωρήσουν το λογότυπο και τα αμερικανικά πρωτόκολλα προκειμένου άφυλο κερδός να τα εφαρμόσουμε στην ελληνική κοινωνία. Εδώ λοιπόν δούλεψαν πολλοί άνθρωποι, νομικοί, κοινωνιολόγοι, εγκληματολόγοι. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη συνεργασία με
με το τμήμα εξαφανίσεων της ελληνικής αστυνομίας, υπό την ηγεσία τότε του Χαραλαμπιντρίνια. Και τελικά καταλήξαμε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου να εγκρίνει τα ελληνικά πλέον πρωτόκολλα και τις αναζητήσεις των ανθρώπων αυτών. Στην πορεία, όπως ακούσατε και προηγουμένως, υπήρξε ανάγκη αναζήτησης και νεότερων ανθρώπων, όπου σήμερα πλέον τη σκητάλη της γραμμής ζωής πήρε ο Οργανισμός Αναζήτησης Εξαφανιστέντων Ατόμων. Είναι μια διάδοχη κατάσταση και αυτό ακριβώς διότι υπάρχουν πάρα πολλές εξαφανίσεις και πρέπει να υπάρχει ένας ανεξάρτητος οργανισμός. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε αυτός ο οργανισμός και η υπηρεσία Silver Alert συνεχίζει το έργο της και θα το συνεχίζει, φαντάζομαι, και μετά από μένα. Σας ευχαριστώ και πάλι που είστε εδώ, μην τρώω τον χρόνο σας και... για τη χώρα μας και για τις οικογένειες αυτές που πραγματικά περνούν με κολοκοφάν κάθε φορά που χάνεται κάποιος. Θα ήθελα πριν να περάσουμε στον φίλο τον πρέσβη καλή στέρηση, τον Γιώργο Τζούκαλη, να καλέσω τον Μανώλη τον Ασαριώτη. Είναι εδώ ο Μανώλης. Θα θέλαμε να μας πεις δύο λόγια, γιατί ήσουν ο πιο στενός φίλος του Γιώργου Καραϊβάζια, θα θέλαμε να σε ακούσουμε. Αν θέλεις να βρεις μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να είμαι χαρούμενος που ακόμα και σήμερα μνημονεύουν τον Γιώργο Καραϊβάζ. Αλλά είναι πολύ άβολο να μιλάς για έναν άνθρωπο που μπορεί να μην είναι πια όρθιος σε αυτόν τον πλανήτη, αλλά είναι όρθιος στο μυαλό σου. Δεν θα σας μιλήσω για τον επαγγελματία Γιώργο Καραϊβάζ, γιατί το ξέρετε πολύ καλά όλοι σας, το γνωρίσατε. Θα σας πω όμως ότι στον Γιώργο της Στάθας, στον Γιώργο του Δημήτρη, στον Γιώργο που κάποιοι είχαμε την τύχη να τον έχουμε δίπλα μας ως φίλο, άρεσε πάρα πολύ το καλό κρασί, καλή παρέα, το καλό φαγητό. Ήθελε να έχει δίπλα του ανθρώπους ευφυείς, ανθρώπους που να μπορούν να πηγαίνουν και τη δική τους σκέψη πιο πέρα, όπως ο Βασίλης. Δεν ήταν ανταγωνιστικός με την κακή έννοια, αλλά του άρεσε να βλέπει κάτι πιο μπροστά του και να θέλει να προχωρήσει και εκείνος. Του άρεσε να βγαίνει για κρασί, να ακούει ιστορίες, να γελάει, να λέει ιστορίες, να γελάει. Του άρεσε στους ανθρώπους που συμπαθεί να βγάζει παρατσούκλια, ο πρίγκιπς, η καραφλή λοχιά, ο Τοστάκης. Ο Γιώργος με τίμησε με τη φιλία του, με την εμπιστοσύνη του, με τη συνεργασία του και το μόνο πράγμα που μετανιώνω είναι που παίρναμε χωριστά άδειες με τον Γιώργο πάντα και δεν μπόρεσα ποτέ να τον φιλοξενήσω στα βουνά της Κρήτης. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μανώλη. Θα είχαμε ένα χαιρετισμό από την πρόεδρο της ΕΣΥΑ, την κυρία Μαρία Αντωνιάδου, αλλά είναι άρρωστη, μαθαίνω ότι έχει πυρετό. Της ευχόμαστε και από το βήμα περαστικά σύντομα. Θα είναι κοντά μας ο κύριος Γιώργος Γαβαλάς, ο βήτα την πρόεδρο της ΕΣΥΑ, να κάνει ένα σύντομο χαιρετισμό, αν θέλετε, παρακαλώ. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι ανοιχτό τώρα. Αυτό είναι. Εγώ τον Γιώργο δεν τον γνώρισα από κοντά. Γνώρισα όμως την οικογένειά του, γνώρισα τη Στάθα και μαζί με την πρόεδρο αποφασίσαμε την ύπαρξη του Γιώργου να τη θυμίζουμε σε εκατομμύρια Έλληνες που περνάνε μπροστά από την Ακαδημία. Βάλαμε το πρόσωπό του, την ημερομηνία που έγινε το κακό, έτσι για να θυμίζει σε όλους ότι ο Γιώργος είναι πάντοτε εδώ και ότι εμείς πάντοτε θα προσπαθούμε, θα πιέζουμε, θα συναντάμε υπουργούς όπως έχουμε συναντήσει και θα ζητάμε να γίνει, εν πάση περιπτώσει, εξιχνίαση. Αυτό ζητάμε όλοι. Δεν θα φύγουν τα πανόστα από εκεί μέχρι να μάθουμε όλοι τι τελικά έγινε. Τώρα, όσον αφορά το Silver Alert,
Όλοι μας όταν είμαστε στο σπίτι με το ακούμε τη χαρακτηριστική αυτή η μουσική, το χαρακτηριστικό τόνο, σταματάμε και κοιτάμε. Και μάλιστα είναι τόσο έξυπνα φτιαγμένο αυτό το μήνυμα που ξαφνικά κάνει μία παύση. Και όλοι λέμε, γιατί ξέρετε, όταν κάτι σταματάει, όλοι λέμε τι έγινε. Και μένουμε στην εικόνα του ανθρώπου που ψάχνουμε. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Και αυτό που θέλω να πω είναι, Σταύρο, ότι ο Γιώργος θα είναι μαζί μας συνέχεια, θα το σκεφτόμαστε συνέχεια και θα σταματήσουμε μέχρι να μάθουμε ποιος το έκανε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γαβαλάκη. Θέλω την προσοχή σας σε κάτι. Εδώ κάτω βλέπετε ένα έργο. Είναι ο Γιώργος. Ο Γιώργος Καραϊβάς. Αυτό το υπέροχο, ξεχωριστό έργο, αυτό τον πίνακα, θα τον χαρίσει στην ΕΣΥΑ η σπουδαία εικαστικός διεθνούς φήμης, είναι κοντά μας σήμερα και μας θυμάμαι την παρουσία της, θα την δείτε και σε λίγο, η κυρία Λιλί Καρνάκη. Κυρία Νάκη, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ σήμερα. Ευχαριστούμε για αυτό το υπέροχο έργο που φιλοτεχνήσατε, ζωγράφος. Είναι καλλιτέχνικα, ζωγράφος και συγγραφέας, ήδη θα τη δούμε σε λίγο. Θα παραδώσει αυτό το έργο σε εσάς, κυρία Καραϊβάς. Και εσείς αμέσως μετά με τη σειρά σας, εδώ στην ΕΣΥΑ για να μείνει αυτό το έργο. Ένα θερμό χειροκρότημα για την κυρία Αρνάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να κάνω παρέα μαζί του, να με φιλοξενήσει στο σπίτι του, να ταξιδέψουμε μαζί, να με πειράζει και να το πειράζω για τις ομάδες μας. Έναν άνθρωπο, όπως είπε και ο Γιώργος ο Γαβαλάς, ο οποίος υπηρετούσε με πάθος και συνέπεια την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, που τον έκανε να βγαίνει από τα όρια του και να έχει άγνοια κινδύνου. Πολλές φορές συζητούσαμε και του λέγανε, εσύ Γιώργο, κάνε λίγο κράτη μου, λέει, γιατί λέω, την αλήθεια λέω. Κάποτε είχαμε μια συζήτηση μετά από μια μεγάλη υπόθεση αρχαιοπαπηλείας και του είπε, εσύ Γιώργο, γιατί πρέπει να έχεις έναν άνθρωπο κοντά σου, αφού δικαιούσε. Όταν υπηρετείς την αλήθεια, μου λέει, Γιώργο, εσύ να προσέξεις, μου λέει, με τους αρχαιοκάπηλους. Ο Γιώργος ήταν ένας άνθρωπος που δεν πίστευε στην ύλη, πίστευε, όπως είπε και ο Γιώργος ο Γαβαλάς, στην καλή παρέα, όπως είπε ο Μανώλης ο Ζαριώτης, ένα παιδί που πραγματικά σε έκανε να τον αγαπήσεις. Τον παρατηρούσα ακόμη και όταν μιλούσε για το χειρότερο κακοποιό στην τηλεόραση, δεν μιλούσε ποτέ με τοξίνη, με μια πραότητα, με μια ηρεμία, θέλοντας να υπηρετήσει την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Άρεστος οικογενειάρχης, άρεστος πατέρας, άρεστος δημοσιογράφος, πραγματικά δεν είχες να βρεις κάτι αρνητικό σε αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο. Γι' αυτό λείπει από όλους μας. Λείπει βασανιστικά από την οικογένειά του, από τη Στάθα και από τον Δημήτρη, αλλά λείπει και από εμάς, από τους φίλους. Γιατί ήταν ο αληθινός φίλος, δεν σου χάλιδε ποτέ τα αυτιά. Θέλω λοιπόν πραγματικά να ευχαριστήσω και την Λίκα την Αρνάκη που είχε αυτή την πρωτοβουλία μόνη της, δεν της το ζήτησα ποτέ και οφείλω να το τονίσω. Θέλω να ευχαριστήσω τον εκλεκτό μου φίλο, τον Γεράσιμο, που με μεγάλη χαρά αποδέχτηκε να είναι η γιορτή αυτή στη μνήμη του Γιώργου του Καραϊβάς. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε εδώ και να σας πω και κάτι. Σήμερα το γνωρίζει μόνο ο Γεράσιμος αυτό και άλλοι δύο τρεις φίλοι, αποφασίσαμε από εδώ και στο εξής οι εκδηλώσεις του Silver Alert κάθε χρόνο να έχουν άρωμα Καραϊβάς, γιατί δεν πρέπει να ξεχαστεί ποτέ ο Καραϊβάς. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από του χρόνου να δίνουμε τρία βραβεία σε δημοσιογράφους με το βραβεία που θα ονομάζονται Γιώργος Καραϊβάς. Γιατί ο Γιώργος έγινε σύμβουλο και δεν έγινε τυχαία. Έγινε γιατί το άξιζε. Θα προτιμούσαμε να τον είχαμε δίπλα μας, να αστειευόμαστε, αλλά οφείλουμε πάντα να τον θυμόμαστε. Έτσι λοιπόν σήμερα σας ανακοινώνω αυτό και θέλω για να σήμερα σε ευχαριστήσω που έκανες και αυτή την πρότασή μου δεκτή και ειλικρινά είναι συγκινητικό για έναν άνθρωπο που τον έζησα, τον βίωσα, τον αγάπησα και έχει γίνει τατουάζ στην ψυχή μου. Σας ευχαριστώ. Γιώργο μου,
χειρόγραφα η Βάστο Νούσα και εγώ. Δεν είχαμε μεγάλη συνεργασία. Βρισκόμασταν συνήθως στα πάνελ για μεγάλες υποθέσεις εξαφανίσεων που τελικά ήταν υποθέσεις εγκληματικών ενεργειών. Σε τρεις από αυτές τις υποθέσεις λύθηκαν χάρη στον Γιώργο. Χάρη στις πληροφορίες που έδωσε ο Γιώργος. Πράγματι, ο Γιώργος λείπει από όλους μας και θα λείπει. Θα πρέπει να λοιπόν την ημερομηνία της μνήμης του να είναι και η ημερομηνία που θα δίνει τα βραβεία. Εάν αυτό γίνεται από τώρα. Είναι ό,τι καλύτερο. Συγχαρητήρια και στους δύο σας, πραγματικά. Νομίζω, συνάδελφοι, θα συμφωνήσετε ότι είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Σωστά. Συμφωνείτε. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Βγάλαμε είδηση, όπως λέμε και εμείς οι συνάδελφοι εδώ σήμερα. Κύριε Τσόκαλε, θέλετε κάτι να συμπληρώσετε πριν κλείσουμε? Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Να μην ξεχάσουμε τον Γιώργο τον Καραϊβάζ, γιατί ήταν ένα πρότυπο ήθους, ένας άνθρωπος που πραγματικά μας έχει σημαδέψει με τη φυγή του. Υπόσχομαι ότι δεν θα το ξεχάσουμε και θα κάνουμε τα πάντα γιατί το αξίζει. Ήταν ένας κολοσσός της δημοσιογραφίας, ένας κολοσσός φίλος, ένας κολοσσός οικογενειάρχης. Θα μου λείψουν τα πειράγματά του. Ήταν ένας καλός δημοσιογράφος και ένας καλός άνθρωπος, αυτός ο κολοσσός. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, η λέξη Silver Alert είναι συνδεδεμένη με δύο άλλες λέξεις. Τη λέξη Άνοια και τη λέξη Alzheimer. Όλοι οι συνάδελφοι έχουμε καλύψει ρεπορτάζ πάνω σε αυτά τα δύο πολύ σημαντικά ζητήματα. Είναι ασθένειες που ουσιαστικά κλέβουν τη ζωή των ανθρώπων. Τα κρούσματα Άνοιας και Alzheimer αυξάνονται δραματικά σε παγκόσμιο επίπεδο και έχουν πολλά περιστατικά, εκατοντάδες και στη χώρα μας. Είναι δύο λοιπόν ασθένειες που κλέβουν τη ζωή, ραγίζουν τις καρδιές, καταστρέφουν ζωές και οικογένειες. Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 150.000 με 200.000 περίπου ασθενείς με νόσο Alzheimer, με πρόβλεψη, προσέξτε, για το 2050 να φτάσουν στις 500.000 περιπτώσεις αυτών των ανθρώπων. 500.000 άνθρωποι. Αντιλαμβάνεστε πόσο πολύ σημαντική είναι η δική σας στήριξη, κύριε Πρόεδρε. Αντιλαμβάνεστε τι έργο έχετε μπροστά σας να κάνετε, μαζί με όλο αυτό που έχετε κάνει μέχρι τώρα. Σε όλο τον κόσμο, λοιπόν, κάθε 7 δευτερόλεπτα η διάγνωση για έναν ηλικιωμένο είναι άνοια. Κάθε 7 δευτερόλεπτα που περνάει. Καθημερινά, λοιπόν, οι ηλικιωμένοι συνάνθρωποι μας που πάσχουν από άνοια ή Αλτσχάιμερ βγαίνουν από το σπίτι τους και χάνονται. Κάθε λεπτό που περνάει μπορεί να κοστίσει την ίδια τους τη ζωή. Silver Alert. Είναι η τελευταία ελπίδα αυτών των ανθρώπων. Όταν η πρόβληψη ολοκληρωθεί, όταν η θεραπεία δεν μπορεί να προσφέρει κάτι άλλο, όταν η τεχνολογία εξουδετερωθεί, όταν η προσοχή αποσπαστεί. Η υπηρεσία, λοιπόν, Silver Alert, είναι η τελευταία ελπίδα για αυτούς τους ανθρώπους και εμείς οι δημοσιογράφοι οφείλουμε να προβάλλουμε το έργο τους, την προσπάθεια που κάνουν και το σημαντικό και συγκλονιστικό αποτέλεσμα που έχουν όταν βρίσκουν έναν άνθρωπο. Και φαντάζομαι, κύριε Πρόεδρε, τέτοιες περιπτώσεις έχετε πάρα πολλές. Παρακαλώ. Σήμερα μόνο είχαμε 4. Θα θέλετε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό? Δύο λόγια. Για τη σημαντικότητα και το συνέστημα αυτό όταν βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι από τη δική σας υπηρεσία. Κοιτάξτε, η υπηρεσία δεν είναι μόνη της. Δεν είναι 15 υπάλληλοι και ψυχολόγοι. Είναι η δύναμη των ανθρώπων, 28.000 και πάνω εθελοντές σε όλη την Ελλάδα. Όλοι μαζί, λοιπόν. 8 ομάδες αναζήτησης. Μία είναι εδώ, έχουμε την τιμή, είναι ο ΦΚΑΘ με τον κύριο Ράμο και την ομάδα. Από τους 8 είναι η πλέον δραστήρια και η πιο αποτελεσματική, χωρίς όμως να μειώνω την δουλειά όλων των υπόλοιπων. Είναι η τηλεόραση. Είναι η εικόνα που μεταδίδεται για 24 ώρες, για 48 ώρες, συγγνώμη, για 48 ώρες μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες.
Ναι, πράγματι είναι αξιόλογο το να βρίσκεις έναν άνθρωπο και να τον γυρίζεις πίσω στο σπίτι του. Εκείνο το οποίο είναι δύσκολο είναι μια άλλη ενέργεια την οποία έχουμε κάνει και είναι παγκόσμια πρωτιά. Από το 2012 είναι η αναζήτηση του οικογενειακού ή του οικείου περιβάλλοντος ανθρώπων που βρίσκονται χωρίς στοιχεία από νοσοκομεία, από την αστυνομία, από άλλες υπηρεσίες και δεν ξέρουν ποιοι είναι και ποια είναι το οικείο τους περιβάλλον, η οικογένειά τους. Εδώ λοιπόν έχουμε κάνει μια εφαρμογή του κοινωνικού συναγερμού όπου αναζητούμε το οικείο περιβάλλον. Σε αυτό έχουμε 100% επιτυχία. Φανταστείτε έναν ηλικιωμένο πριν ξεκινήσουμε αυτή την ενέργεια του 2012, τον οποίο τον έβρικε η αστυνομία και πήγαινε στο κρατητήριο. Στο κρατητήριο λοιπόν θα τον κράταγαν 4 μέρες, 5 μέρες, μέχρι να δουν ότι δεν βρίσκουν στοιχεία και να απευθύνουν στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας θα τον έστελνε σε κάποιο ψυχιατρικό νοσοκομείο. Εκεί είναι μια χωάνη, ένας κεάδας ψυχών και σωμάτων. Ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι ψυχοπαθείς. Έχουν άνοια. Έχουν εκφυλιστεί τα κεφαλικά κύτταρα. Αυτούς τους ανθρώπους εκεί μέσα δεν τους έπαιξε ποτέ κανένας. Έτσι λοιπόν καταργήσαμε το κρατητήριο και προσπαθήσαμε να κάνουμε συνεργασίες. Δυστυχώς δεν υπάρχουν στη χώρα μας πλέον από το 1995, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχουν πλέον αυτές που λέγαμε δημοτικά γεροκομεία, που ήταν σε όλα την Ελλάδα διάσπαρτα. Αλλά κάναμε συνεργασίες με τα ιδιωτικά της ιδιωτικής μονάδας φοιτητές ηλικιωμένων. Και βρίσκανε ανακούφιση αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, τον έβρισκε η αστυνομία, κατευθείαν τον παίρναμε, τον πηγαίναμε εκεί, έβρισκε το κλείσιμό του, το φαγητό του, το γιατρό του, μέχρι να μπορέσουμε εμείς για 4-5 μέρες, 6 μέρες να βρούμε το οικογενειακό περιβάλλον και να πάμε το παραβάσει. Τόσο καλά. Μας το χάλασε ο κορονοϊός. Ναι. Ο κορονοϊός, ο οποίος έκλεισε τις πόρτες όλων των μονάδων φοιτητές ηλικιωμένων. Εν πάση περιπτώσει, οι προσπάθειες είναι φιλότιμες, οι άνθρωποι παραμένουν στο κρατητήριο και εμείς προσπαθούμε να μειώσουμε όσο δυνατόν τον χρόνο από τις 4-5-6 μέρες, να το κάνουμε σε 2 μέρες, σε 3 μέρες το πολύ. Το καταφέρνουμε. Δύσκολα, αλλά το καταφέρνουμε. Θα μου επιτρέψετε σε αυτό το σημείο, κύριε Πρόεδρε, μαζί μας σας, κυρίες και κύριοι και αγαπητοί συνάδελφοι, να δούμε ένα βίντεο για τα πεπραγμένα της υπηρεσίας Silver Alert, παρακαλώ. Αν μπορούν να μας βοηθήσουν οι συνάδελφοι. Ναι. Θα σας δείξουμε κάποια στοιχεία, κάποιους αριθμούς, έτσι για να έχετε μια καλύτερη εικόνα για το τι συμβαίνει. Είναι για την τριετία 2021-2022-2023. Για το 2021 έχουμε 125 εξαφανίσεις ανθρώπων, οι οποίες δηλώθηκαν στην υπηρεσία Silver Alert και ενεργοποιήθηκαν αντίστοιχοι κοινωνικοί συναγερμοί. Εμείς χωρίζουμε τους ανθρώπους που χάνονται σε δύο βασικές κατηγορίες, είναι οι ηλικιωμένοι και οι ενήλικες. Από αυτές τις 125 εξαφανίσεις, οι 78 αφορούσαν ηλικιωμένους, που κυρίως έχουν προβλήματα άνοιας, και 47 αφορούσαν ενήλικες, κυρίως με ψυχολογικά προβλήματα. 91 αναζητούμενοι βρέθηκαν σόοι, 64 σόοι και 27 δυστυχώς νεκροί. Από αυτούς, οι 50 ήταν ηλικιωμένοι, 30 ήταν σόοι, 20 ήταν νεκροί, και 41 ενήλικες, 34 σόοι και 7 νεκροί. Από τους αναζητούμενους που βρέθηκαν σόοι, για το 84% είχε δηλωθεί εξαφάνιση στο Silver Alert μέσα στο πρώτο τριήμερο. 72,8% των αναζητούμενων που δηλώθηκε εξαφάνισή τους βρέθηκαν. 51,2% των αναζητούμενων που δηλώθηκε εξαφάνισή τους βρέθηκαν σόοι και έτσι επέστρεψαν στους οικείους τους. Τώρα για αυτό που λέγαμε για το αντίστροφο Silver Alert, όταν δηλαδή βρίσκουμε κάποιους, κυρίως που περιπλανείται στον δρόμο, είναι αμνήμονες, ηλικιωμένοι, οι οποίοι, 5 από αυτούς που εντοπίστηκαν από την Ελλάδα σε τόσης Ελλάδος, το 100% αυτών βρήκαν ανακούφιση και επέστρεψαν στο συγγενικό τους περιβάλλον. Για το 2021, έτσι για να έχετε έτσι μια απλή εικόνα, έχουμε περίπου 10 περιστατικά το μήνα ή αλλιώς 2 περιστατικά την εβδομάδα. Πάμε για το 2022. Εκεί η συχνότητα δεν αλλάζει ιδιαίτερα.
ίσως λίγο λιγότερο, έχουμε 9 περιστατικά κάθε μήνα ή αλλιώς πάλι 2 περιστατικά την εβδομάδα. Έχουμε 102 εξαφανίσεις ανθρώπων που δηλώθηκαν στην υπηρεσία Silver Alert και ενεργοποιήθηκαν αντίστοιχοι κοινωνικοί συναγερμοί, από τους οποίους οι 56 αφορούσαν ηλικιωμένους και οι 46 αφορούσαν ενήλικες. 71 αναζητούμενοι βρέθηκαν, 65 σώοι και 14 δυστυχώς νεκροί. Από αυτούς 44 ήταν ηλικιωμένοι και 35 ήταν ενήλικες. Βλέπετε και τους αριθμούς ποιοι είναι σώοι και ποιοι δυστυχώς είναι νεκροί. Από τους αναζητούμενους που βρέθηκαν σώοι, το 85% είχε δηλωθεί εξαφάνιση στο Silver Alert μέσα στο πρώτο τριήμερο. Το 77,45% των αναζητούμενων που δηλώθηκε η εξαφάνισή τους βρέθηκαν. 63,72% των αναζητούμενων που δηλώθηκε η εξαφάνισή τους βρέθηκαν σώοι και επέστρεψαν στους δικούς τους. Αντίστροφο Silver Alert, αναζητήσαμε το περιβάλλον 4 αμνημόνων ηλικιωμένων, οι οποίοι εντοπίστηκαν περιπλανούμενοι από την Ελλάδα εντός της Ελλάδας. Από αυτούς όλοι επέστρεψαν στο σπίτι τους και έτσι χάρισαν χαρά στην οικογένειά τους. Για το 23, παραμένει η συχνότητα η ίδια, έχουμε 9 περιστατικά κάθε μήνα ή αλλιώς 2 περιστατικά την εβδομάδα. 117 δηλωμένες εξαφανίσεις ανθρώπων στην υπηρεσία Silver Alert το 23. 60 αφορούσαν ηλικιωμένους και 57 αφορούσαν ενήλικες. 89 αναζητούμενοι βρέθηκαν, οι 76 σώοι, οι 13 νεκροί. Από αυτούς οι 41 ήταν ηλικιωμένοι, οι 33 σώοι, 8 νεκροί και οι 48 ενήλικες, 43 σώοι και 5 νεκροί. Από αυτούς που βρέθηκαν σώοι, για το 83% είχε δηλωθεί εξαφάνιση στο Silver Alert μέσα στο πρώτο τριήμερο. 76,06% των αναζητούμενων που δηλώθηκε η εξαφάνισή τους βρέθηκαν. 64,96% των αναζητούμενων που δηλώθηκε η εξαφάνισή τους βρέθηκαν σώοι και επέστρεψαν στους δικούς τους. Αντίστροφο Silver Alert. Αναζητήσαμε το περιβάλλον 4 αμνημόνων ηλικιωμένων μέσα στο 2023, οι οποίοι βρέθηκαν από την ελληνική αστυνομία περιπλανούνται μέσα στην Ελλάδα. Από αυτούς, τους 4 οι 2 έχουν επιστρέψει στο συγγενικό τους περιβάλλον, για τους άλλους 2 ακόμα η αναζήτηση είναι ενεργή. Αυτά είχα να σας πω για κάποια έτσι νούμερα, να έχετε μια εικόνα για τη δουλειά που έχουμε κάνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και κρατάμε το 76,6% των ανθρώπων οι οποίοι βρέθηκαν, έτσι, και επέστρεψαν στα σπίτια τους. Αυτό είναι το εξαιρετικά σημαντικό να αναφέρουμε. Δηλαδή ο αριθμός είναι σημαντικός, 76,6%. Είναι μεγάλος αριθμός. Είναι σημαντικός αριθμός, αλλά προσέξτε, στο πρώτο τριήμερο, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι γίνονται πολλά λάθη από την πλευρά της αστυνομίας, όχι σαν οργανισμός, αλλά από κάποια στελέχη τα οποία είναι νέα στελέχη, δεν γνωρίζουν τη διαδικασία κυρίως. Διαδικασίες. Και έχουν μείνει σε μια αντίληψη ότι πρέπει να περάσουν 48 ώρες για να μπορέσει ο ενδιαφερόμενος να κάνει τη δήλωση εξαφάνισης. Είναι λάθος. Η δήλωση εξαφάνισης πρέπει να γίνεται αμέσως. Την ώρα που αντιλαμβάνεσαι ότι εξαφανίστηκε το φως, αντί να τις ψάχνεις, πας στο πρώτο αστυνομικό τμήμα, μπαίνεις μέσα, με την ταυτότητά σου και λες, θέλω να δηλώσω εξαφάνιση του τάδε. Και πρέπει το αστυνομικό όργανο εκείνη την ώρα να συντάξει την εξαφάνιση για να στείλει στην υπηρεσία σε πέρα. Για να ενεργοποιηθεί όλος ο μηχανισμός. Και ο μηχανισμός είναι, ενημερώνεται αμέσως το γραφείο διεύθυνση εξαφανίσεων της αστυνομίας, η εισαγγελία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα ιντερνετικά και τηλεοπτικά και οι εθελοντές. Οπότε έχουμε περισσότερες ελπίδες να βρούμε τον άνθρωπο αμέσως. Χαίρομαι που το λέτε κύριε Πρόεδρε και πάλι συγχαρητήρια για όσο κάνατε. Τώρα, πριν περάσουμε στις απονομές, θα ήθελα κύριε Γαβαλά, κυρία Καραϊπάς, και βεβαίως η οικαστικός μας, η κυρία Αρνάκη, να γίνει η παράδοση, η παραλαβή του σημαντικού και σπουδαίου αυτού έργου. Κυρία Τσούκαλη και κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ νομίζω να πρέπει να είστε και εσείς κάτω. Εσείς θα παραδώσετε το έργο στην κυρία Καραϊβάς. Ε...
τα λόγια, είμαι συγκινημένη. Παρακολουθούσα πολύ τακτικά κάθε φορά που είχε ένα λόγο να μιλήσει. Το πρόσωπο το έχω κάνει κίτρινο γιατί θεωρώ ότι είναι ήλιος. Το μπλε η Ελλάδα και το κόκκινο το αίμα. Είναι πάνω ζωγραφισμένο σε κομμάτια από όστρακο που έχουν αξία, γιατί για να δημιουργηθεί ένα όστρακο χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο. Αυτός ο άνθρωπος είχε αυτή την αξία πολλών χρόνων επάνω. Ήταν ένα ανοιχτό μυαλό, ήταν ένας άνθρωπος που μιλούσε αλήθεια και δεν φοβότανε. Και εδώ στο έργο πάλι δεν έχω επάνω στο πρόσωπο αίμα. Μπορεί να τον τεμαχίσανε, να τον κομματιάσανε όπως έχω χαρακτηριστικά κομμάτια, αλλά δεν τον αγγίζει. Πιστεύω αυτό το κόκκινο να συνεχίσει να έχει φωνή για να βρεθούν οι άνθρωποι που του πήρανε τη ζωή. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Για μένα θα πρέπει να γίνει παράδειγμα στους δημοσιογράφους να το δούμε να λένε την αλήθεια με όποιο κόστος. Αυτά. Καταρχήν να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους απόψεις εδώ. Οι φίλοι του Γιώργου, τα παιδιά του Αντένα και ο σημαντικοί συντάκτες, οι συνεργάτες του. Να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ όχι μόνο για το πώς περνευστήκατε και το πώς το αποτυπώσατε. Εύχομαι ο Γιώργος που είναι το θέμα του να σφραγίσει αυτό το κακό. Να μην είχε τι άλλο ένα δημοσιογραφικό. Να γίνει αφορμή να βγει το φως στην αλήθεια, να βλεφώνει, να βγει αλήθεια, να βρεθεί ό,τι πρέπει να βρεθεί. Όπως λέει και ο γεροντάς μας. Την αλήθεια. Η αλήθεια δεν σκοτώνεται. Ούτε θυμώνεται. Κάποια στιγμή όλα θα βγαίνουν στο φως. Θέλω να πω ένα. Ναι. Και θα αλλάξει κάποια στιγμή και τα πράγματα θα μπουν στη θέση τους, όπως το αξίζει. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος ήταν ένας χαρούμενος άνθρωπος, ήταν ένα μεγάλο πειραχτή, πραγματικά σώσε αγαπούσε, είχε παρατσούκε. Το Μανωρί τον άσωσα, διότι τον έλεγε μαλωνάκι μου. Είμαι πολύ συγκινημένη και ευγνώμων βαθιά από το αγκάλιασμα της Θεσία. Μπορώ να πω ότι πρέπει να είναι ευγνώμων δημοσιογράφοι που έχουν ένα τόσο καλό συνδικαλιστικό φορέα. Στην οικογένειά μας στάθηκε σαν μια δεύτερη οικογένεια. Ευχαριστώ τον Γιώργο τον Τζούκαλη για τη συνεχή βοήθειά του και συμπαράστασή του στο πένθος μας. Και σε οτιδήποτε. Είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι τίμησαν τον Γιώργο με τη φίλη του, γιατί ο Γιώργος είχε πολλούς γνωστούς, λίγους φίλους, αλλά είχε βοηθήσει πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι καλώς ή κακώς δεν ήταν κοντά στην οικογένειά του όταν ο Γιώργος έφυγε. Ο Γιώργος Τσουκαλής είναι ένας από τους ανθρώπους που έμεινε κοντά στην οικογένειά του όταν ο Γιώργος έφυγε. Και αυτό με κάνει βαθιά ευγνώμη, όπως και όλοι όσοι είναι νομίζω εδώ σήμερα. Είμαι πολύ χαρούμενη και υπερήφανη για τα βραβεία που θα δώσετε στα νέα παιδιά που ειδήσατε. Ευχαριστώ το Silver Alert. Σήμερα είναι μια βαριά συγκλησιακή μέρα για μένα, εκτός από αυτό έχουμε χάσει ένα παιδικό μας φίλο, ένα τα νέα μας χρόνια. Ένα νέο που ξεκινήσαμε μαζί, όλοι μαζί τότε που παλεύαμε για την επιβίωση. Όχι, ούτε αυτός είναι σήμερα εδώ, αφήνοντας δύο παιδιά πίσω του. Έτσι είναι η ζωή. Προχωράμε. Έχουμε νέους ανθρώπους ανάμεσά μας. Ας επενήσουμε με το μέλλον με αισιοδοξία. Και ας είναι ο Γιώργος ο τελευταίος δημοσιογράφος νεκρός που πέφτει τουλάχιστον με τη χώρα μας. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε μου, παρακαλώ, θα παραλάβετε το βραβείο από την Στάθα.
Το βραβείο, λοιπόν, το βραβείο, με συγχωρείτε, ο πίνακας αυτός θα είναι εδώ για πάντα στην ΕΣΥΑ. Να κοσμεί κάποια γωνιά της ΕΣΥΑ, παρακαλώ. Εκείνο που μπορούμε να δεσμευθούμε είναι ότι αυτό θα τοποθετηθεί σε ένα σημείο της Ένωσης μαζί με μια πλακέτα που θα λέει ακριβώς τι συνέβη και γιατί είναι εδώ και θα θυμίσει σε όλους τους συναδέλφους που θα έρχονται ακριβώς ποιος ήταν ο Γιώργος και τι τιμούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να μεταβιβάσω τις, όχι ευχές, αλλά τουλάχιστον ένα χαιρετισμό της Πρόεδρου μας, η οποία από την πρώτη στιγμή στάθηκε πλάι στη Στάφα, βοήθησε με πρωτοβουλίες, κυρίως στη Στάφα. Η Μαρία Ιαντωνιάδου αυτή τη στιγμή είναι ασθενής, δεν μπορούσε να έρθει, αλλά μεταφέρω τουλάχιστον το χαιρετισμό της και μία υπόσχεση ότι η Στάφα δεν θα σταματήσουν ποτέ από τη Μαρία. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, βεβαίως. Το οποίο δεν θέλετε. Βλέποντας τον από μακριά, αυτό που μένει είναι ο Γιώργος πιο νεαρός, λίγο πιο εύσομος. Βλέποντας τον από πάνω όμως, προς τα κάτω, θα δούμε ότι αποκαλύπτεται πολύ πιο πιστά η μορφή του Γιώργου. Σαν η έκφραση, είναι, η έκφραση είναι σαν να τον βλέπει κάποιος από πάνω. Είναι πολύ συγκινητικό και το αίμα έτσι όπως έχει πλαισιώσει το κορμί του, όπως έγινε όταν μία δίσακτη δολοφόνη του πέρασαν τη ζωή. Ευχαριστώ πολύ. Για να θυμάστε αυτή την εκδήλωση και να θυμάστε πάντα το Γιώργο με αγάπη. Να το βλέπουμε, σας παρακαλώ. Λίγο γυρίστε και να κάνουμε και μία υπερκλήρωση. Ότι θα αποτελέσει θεσμό κάθε χρόνο την ημέρα θανάτου του Γιώργου Καραϊβάς να δίνεται τα βραβεία Γιώργου Καραϊβάς εδώ στην ΕΣΥΑ. Θα είναι το καλύτερο μνημόσυνο που θα μπορούσε να γίνει. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Θα είναι το καλύτερο μνημόσυνο που θα μπορούσε να γίνει για τον Γιώργο. Αυτά τα ετήσια βραβεία που θα δίνονται και που θα αποτελέσουν θεσμό. Ναι, ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο νομίζω και ο ίδιος θα το ήθελε να βοηθούνται νέα παιδιά. Και να τιμούνται νέα παιδιά για το έργο τους μέσα από αυτή τη διαδικασία. Να υπάρχει μια ανταπόκριση. Αν και όλοι εσείς ξέρετε ότι είστε μοναχικοί λύκοι και παιδεύεστε μέσα σε αυτό, έτσι ήταν και ο δικός μου ο Γιώργος. Αλλά είναι καλό να υπάρχει και μια επιβράβευση, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους που πασχίζουν, αγωνιούν αν θα τα καταφέρουν, αν θα καθιερωθούν. Όλοι έχετε περάσει από αυτό το μαγερίζει, όπως πέρασε και ο δικός μου ο Γιώργος. Ο Γιωργάκης, όπως έλεγε ο κύριος Πάνος. Κύριος Όμπουλος, ο κύριος Πάνος Όμπουλος. Ήμασταν παιδιά όταν πηγαίναμε εκδρομές όλοι μαζί. Και έλεγε, έλα Γιωργάκη μου. Στάθα μας αγαπημένη, γιατί δεν είσαι η κυρία Καραϊβάς για μας, εμείς σε αγαπάμε όλοι πάρα πολύ, είσαι η Στάθα μας, σωστά. Να της δώσουμε ένα θερμό χειροκρότημα. Παρακαλούμε την κυρία Καταρίνα Γκαγκάκη να έρθει. Σας ευχαριστούμε θερμά. Εντάξει. Η κυρία Ευγένεια Μίκα, Γενική Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου Silver Alert, μαζί με τον Πρόεδρο. Παρακαλώ. Σα δίνω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ γιατί σταθήκατε δίπλα μας. Σε πολύ λίγο παρακαλώ στις κάμερες, κυρία. Και πραγματικά δεν σταθήκατε για να φανείτε, σταθήκατε σαν να είστε καθημερινή φίλη. Ειλικρινά πολύ συγκινητικά. Είμαι και παραμένω καθημερινή φίλη. Είναι πραγματικά, άμα το ζήσει στο πεδίο, δεν μπορεί κανείς να φανταστεί πόσο σημαντική και πόσο ανακουφιστική είναι η υπηρεσιακή βοήθεια. Έχω δουλέψει πολύ με ηλικιωμένους στο Δήμο της Αθήνας, στους αρχιδήμαρχους. Δεν φαντάζεστε πόσο μεγάλη ανακούφιση είναι να υπάρχετε εσείς. Δεν το φαντάζεστε, πέραν από τις θεωρίες και τις αναλύσεις. Πολύ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
παρακαλώ. Κυρία Λιλίκα Αρνάκη, και σε εσάς θα αποδοθεί μια περγαμηνία από τον κύριο Γιώργο Τσούκαλη για αυτή τη σπουδαία κίνηση που κάνατε, που γέμισε συγκίνηση όχι μόνο την κυρία Καραϊβάζ, αλλά όλους μας. Καλά, γεράσιμο. Κύριε Πρόεδρε, και εσείς παρακαλούμε να είστε κοντά. Λίγο πιο ψηλά μας φαίνονται και ο κύριος Καραϊβάζ. Ευχαριστώ όλους τους παρευρισκόμενους εδώ, είμαι συγκινημένη. Ευχαριστώ στον κύριο Τσούκαλη. Όταν τον πήρα τηλέφωνο και του είπα, έχω ζωγραφίσει τον Καραϊβάζ, μου είπε σοβαρά, Λίλη, καλό, ναι, τον έχω ζωγραφίσει έτσι όπως εγώ το έχω νιώσει. Και η επιθυμία μου είναι να λάμψει η αλήθεια, να το φως που έχω δώσει στο πρόσωπό του, να ανοίξει όλα τα σκοτάδια και να βγουν στην επιφάνεια οι άνθρωποι αυτοί που τον εκτελέσαν και δεν σκεφτήκανε ότι στην κοινωνία μας πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που να τολμούν να λένε αλήθειες και όχι να σκοτώνουν τους ανθρώπους που λένε αλήθειες. Αυτά τίποτα άλλο. Σας ευχαριστούμε. Διεθνούς κύριους αναγνωρισμένοι οικαστικός, ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Ο κύριος Νίκος Καρακούκης, παρακαλώ να έρθει. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Συγχαρητήρια. Την παράδοση θα κάνει ο πρόεδρός μας, ο κύριος Κουρούκλης. Παρακαλώ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ακολουθεί, κύριε Τσούκαλη, εσείς θα παραδώσετε στον κύριο Βλάση Βαλατσό την περγαμηνή του, παρακαλώ, την Μισένικη. Καλησπέρα και πάλι, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε για την πλακέτα. Εμείς ευχαριστούμε, Γιώργο. Ένας φόρος τιμής να είναι στο Γιώργο Καραϊβάζ. Πολλά που έφερε στη δημοσιογραφία με την αλήθεια, με τη δικαιοσύνη και έβαλε το δικό του αποτύπωμα, το ανεξίδηλο, με τη δημοσιογραφία και τα δρόμενα στις αστυνομικές υπηρεσίες. Η οικογένειά του να είναι περήφανη που υπηρέτησε την δημοσιογραφία, την ελευθεροτυπία και την ελευθερία του λόγου. Ιωαννία Μνήμητο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά. Θα το παραλάβει λοιπόν η στάθα το βραβείο του Πέτρου του Καρσιώτη. Ο Πέτρος είναι και νονός μας, όπως ξέρετε, είναι νονός του Δημήτρη μας, αλλά είχε ένα θεματάκι για σήμερα, δεν μπορέσαν να παραστούν. Θα το παραλάβει. Πολύ ωραία. Παρακαλώ να γίνει παράδοση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ακολουθεί ο Γιώργος Όπουλος, παρακαλώ. Τιμή και καμάρι για τον παπά του, τον Πάνο, ο οποίος βρίσκεται εδώ. Καμαρώνετε και εσύ το λέτε, σας ξέρουμε εσύ καλά. Έτσι δεν είναι, αγαπητέ Πάνο. Γιώργο, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Να είστε καλά. Γιώργο μου, να συνεχίσει τον πατέρα. Να είμαστε καλά και να συνεχίσετε εσείς το έργο σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, Γιώργο. Γιώργο, θέλεις να πεις για λόγια. Λοιπόν, καταρχήν 10.56 το τηλέφωνο, το ξέρουν όλοι. 10.65, με συγχωρείτε, ναι, σωστά. 10.65. Το ξέρουν όλοι, παίρνουν τηλέφωνο για αυτούς που πρέπει για να βοηθήσουμε και φυσικά υπομονή στην οικογένεια του Γιώργου Γραϊβάζ και η δικαιοσύνη να κάνει το έργο της, να βρεθεί ο ηθικός αυτοργός, γιατί μέχρι στιγμής ξέρουμε κάτω από την αστυνομία ποιοι είναι οι δράστες, δεν ξέρουμε όμως ποιος έδωσε την εντολή. Και αυτή είναι η ουσία. Ελπίζουμε να βγει στο φως της δημοσιότητας και αυτό. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Σε προσωπικό επίπεδο, συγχαρητήρια για όσο έχεις κάνει, γιατί έχεις συμβάλει και εσύ καθοριστικά σε αυτή τη σπουδαία υπηρεσία για να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα στους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να γυρίσουν γρήγορα στις οικογένειές τους. Παλεύουμε οι δημοσιογράφοι, όλοι οι συναδελφοί μου, όλοι μας παλεύουμε να βοηθήσουμε όταν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί αυτός είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου, να βοηθάει, να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Ελπίζω και εμείς την πλευρά μας να κάνουμε αυτό που πρέπει και να βοηθάμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι.
Γενική Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου Σίλβα Ραλέτ να έρθει να κάνει την επόμενη απονομή, παρακαλώ, στον κύριο Αλέξανδρο Γίγο. Τούτον εδώ, τον ξέρει η πιάτσα ως γιο μου. Εγώ είμαι βαθύτατα συγκινημένος γιατί στη δεκαετή πορεία μου στην δημοσιογραφία είναι το πρώτο βραβείο το οποίο παραλαμβάνω. Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η υπηρεσία Silver Alert, την οποία γνώρισα πάρα πολύ καλά από την πρώτη στιγμή με τον κύριο Γεράσιμο Γουρούκλη, έχει ένα μόνο πρόβλημα. Δεν έχει πόρους και παλεύει μόνη της. Αυτό θα πρέπει όλοι εμείς οι δημοσιογράφοι που μπορούμε και έχουμε τον τρόπο να επικοινωνούμε, να μπορέσει επιτέλους να έχει πόρους, δωρεές, έτσι ώστε να μπορέσει να μείνει ζωντανό το έργο το οποίο είναι απεριόριστης αξίας, γιατί όλοι έχουμε γιαγιάδες, παππούδες, μαμάδες και μπαμπάδες οι οποίοι μεγαλώνουν και ίσως χρειαστούμε τη βοήθεια της υπηρεσίας. Αυτό θέλω να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνέντευξη. Δεν το γνωρίζαμε αυτό, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν έχετε πόρους. Και νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι θα πρέπει να το αναδείξουν μέσα από τις εκπομπές, ο καθένας από το χώρο στον οποίο εργάζεται. Κύριε Πρόεδρε, πώς ζείτε εσείς αλήθεια? Δηλαδή όλα αυτά τα έξοδα, ποιος τα καλύπτει? Έξοδα, ποιος τα καλύπτει? Από το 2020... Τώρα να γράφουν οι κάμερες, αυτά είναι τα σημαντικά. Από το 2020 ο μοναδικός χορηγός είναι η εταιρεία η δική μου που έχω στη Θεσσαλονίκη, η Λακάρα Αλφαίσο. Η τσέπη μου και η τσέπη των μελών, των 175 μελών, 90 ενεργών μελών που βάζουν χέρι βαθιά στη τσέπη κάθε τόσο για να καλύψουμε άλλοτε νίκια, άλλοτε ΔΕΗ, άλλοτε τηλεφωνία, άλλοτε μισθοδοσία, άλλοτε... Επειδή ο Γεράσιμος είναι πάρα πολύ σεμνός και δεν λέει τα πράγματα όπως πρέπει να τα πει, θα πω το εξής. Επειδή είμαι χρόνια δίπλα του, με τιμάει με τη δουλειά του. Λοιπόν, ο Γεράσιμος χρηματοδοτεί το Silver Alert από την προσωπική του περιουσία. Γι' αυτό και πραγματικά εγώ τον θεωρώ την επιτομή του εθελοντή. Λοιπόν, δεν τα λέει όπως είναι. Λέει πολύ γνώριμα. Πραγματικούς εθελοντές. Αλλά συγγνώμη, δεν έχει βρεθεί ένα υπουργείο να στηρίξει αυτή την υπηρεσία? Είναι τρελό, με συγχωρείτε. Τόσα λεφτά κατασπαταλώνται σε αυτή τη χώρα, πάνω από εδώ και από εκεί, σε πράγματα που δεν έχουν νόημα. Να πω για ΜΚΟ, να πω για κατασπατάληση του χρήματος, δηλαδή σε εσάς, που στηρίζετε όλη τη χώρα από άκρη σε άκρη, είναι δυνατόν? Δουλέψαμε με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με τον καθηγητή του Παναγιώτου Μποζάνη, με την ελληνική αστυνομία, τη διεύθυνση εξαφανίσεων, το Παναγιώτη Παπαντώνη και άλλους, με την ιατροδικαστική Αθηνών και βγάλαμε μία εφαρμογή η οποία θα κόστιζε σε software και hardware γύρω στις 250.000. Από το ποσό αυτό το 75% ήταν οι εργατοώρες του Πανεπιστημίου. Τα υπόλοιπα ήταν εξοπλισμός σε servers τα οποία θα ήταν σε εμάς, στην αστυνομία και στην ιατροδικαστική. Ζητήσαμε τρεις φορές, εγώ επειδή δεν χρωστάω σε κανένα θα το πω, τρεις φορές από το Ίδρυμα Νιάρχος, δύο φορές από το Ίδρυμα Λάτσι, μία φορά από το Ίδρυμα Τίμα, αλλά η πόρτες ήταν ωραίο το έργο σας, καλό το έργο σας, δυστυχώς δεν έχουμε να δώσουμε. Αυτή η εφαρμογή λοιπόν θα ήταν σε πραγματικό χρόνο να γνωρίζουν όλες οι υπηρεσίες ποιος βρέθηκε αμνήμων και που βρίσκεται, ποιος χάθηκε πότε και γιατί, και όλοι μαζί να ξέραμε να διασταυρώνουμε τους ανθρώπους που μπαίνουν σε ένα νοσοκομείο αμνήμονες και χωρίς στοιχεία, που έχουν πεθάνει και είναι σε ένα νεκροτομείο, που βρίσκονται στην αστυνομία, σε ένα κρατητήριο, που τον ζητάει ο συγγενής του από εμάς. Έτσι λοιπόν αυτή η υπηρεσία δεν έγινε ποτέ, εδώ και 5 χρόνια περίπου το ζητάμε. Βέβαια δεν υπάρχουν ανοιχτοί πόροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να χρηματοδοτηθούμε από εκεί. Άλλα υπάρχουν. Βέβαια δεν υπάρχουν ΕΣΠΑ ανοιχτά. Δεν υπάρχει τίποτα. Γενικώς και παραμένουμε εδώ. Καταλάβαμε, κύριε Πρόεδρε. Καταλάβατε. Καταλάβαμε. Στη χώρα μας. Στην Ελλάδα τα γνωστά. Τι ζούσαν οι πάντε, τι ζούσαν και τώρα. Απίστευτο. Κύριος Πρόεδρος, το βραβείο σας. Ελάτε παρακαλώ. Σας
Σας ευχαριστούμε θερμά και συγχαρητήρια και σε εσάς για τη σπουδαία συμβολή σας στον αγαπημένο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια φωτογραφία, μείνετε παρακαλώ με το βραβείο σας. Μια φωτογραφία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε εμείς. Ένα χειροκρότημα. Παρακαλώ, τον γιο του κυρίου Σταθόπουλου να έρθει. Συγχαρητήρια για τον πατέρα σας. Περαστικά, ερχόμαστε σύντομα. Να πάνε όλα καλά, κύριε Τσούκαλη. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ να παραλάβετε το βραβείο. Ωραία. Βεβαίως, αμέσως. Ένα λεπτό να βγάλετε την δεύτερη φωτογραφία. Κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ακολουθήσεις τα βήματα στον εθελοντισμό του πατέρα σου. Ο πατέρας σου είναι αστυνόμος Β. Σωστά. Λοιπόν, είναι από τους λίγους αστυνομικούς εν ενεργεία που είναι εθελοντής και ενεργός στην υπηρεσία Συμπεραλέτ. Έχουμε δουλέψει πολύ μαζί σε αναζητήσεις, στο δρόμο και σε άλλες υποθέσεις. Θέλω και εσύ στον εθελοντισμό να είσαι αντάξιος σου. Να δώσεις συγχαρητήρια στον πατέρα σου και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να είσαι περήφανο για τον πατέρα σου. Είμαι πολύ τα λόγια σας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λιβάνη. Ευχαριστούμε θερμά. Παρακαλούμε τον κύριο Χρήστο Ράμο, τον πρόεδρο ΟΦΚΑΘ, να έρθει. Τεράστια η συμπορή του, ένα μεγάλο χειροκρότημα. Μπράβο σας. Συγχαρητήρια, κύριε Ράμο. Αυτό το βίντεο θα παραλάβετε και εσείς από τον πρόεδρο, από τον κύριο Κουρούκλη. Αρπαχθήκαμε με τον Γιώργο, ποιος θα στο δώσει. Δεν πειράζει. Και οι δύο είστε αδέρφια. Λοιπόν, εγώ προτείνω να έρθει για την καθιερωμένη φωτογραφία και ο Γιώργος του Τζούλης. Παρακαλώ, ελάτε. Το τρίο Στούτσες. Έτσι. Εδώ δώσε εμάς λίγο. Κύριε Ράμο, νομίζω ότι πρέπει να σας δώσω το μικρόφωνο, γιατί έχετε ετοιμάσει μια μικρή έκπληξη. Τώρα βέβαια είναι εδώ οι συνάδελφοι, κάθονται μπροστά και δεν βλέπουν πίσω. Παρακαλώ. Καλησπέρα και από μένα. ΟΦΚΑΘ, θα τον έχετε ακούσει τηλεόραση, Χρήστος Ράμος, 17 μας ετοιμότητας όλη την Ελλάδα, από Θεσσαλονίκη κατεβήκαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση των πρόεδρών μας εδώ πέρα του Σεμπεραλέτ, αλλά εδώ δεν έπρεπε να λέει Χρήστος Ράμος, έπρεπε να λέει όλους τους εθελοντές του ΟΦΚΑΘ, αλλά εγώ το μεταβιβάζω, το καταλαβαίνετε. Δύο πραγματάκια θα πω, αγαπητή Μάγδα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την άνοια και το Αλσχάιμερ τον έβγαλε την τρίτη ταχύτερη ασθένεια για φέτος. Πρώτα η καρδιά, μετά ο καρκίνος και μετά το Αλσχάιμερ. Καταλαβαίνετε τι έχουμε να συναντήσουμε και τι συναντάμε. Πρόεδρε, γι' αυτό και είπαμε ότι το 2050 στην Ελλάδα, θα έχουμε 500.000 περιπτώσεις ανθρώπων με Αλσχάιμερ. Και άνοια. Ακριβώς. Επιτρέψτε μου λίγο να σας πω δύο τα στοιχεία καλά που έδωσε ο πρόεδρος, αλλά εγώ θα σας μιλήσω με στοιχεία που έχω νιώσει. Δεν σας κρύβω ότι το 2000 τώρα κλείνω μια δεκαετία, γι' αυτό θα δώσουμε και ένα βραβείο που δεν το ξέρει ο πρόεδρος στον πρόεδρο. Κλείνω μια δεκαετία συνεργασίας με τον Σίλβιο Λαρέν. Οι επιτυχίες του ΟΦΚΑΘ ήταν γύρω 40%. Από τον καιρό που ξεκινήσαμε συνεργασία με τον Σίλβιο Λαρέν, έχουμε πει στο 80-85%. Γιατί αυτό που φωνάζω εγώ χρόνια στην αστυνομία. Σε μια εξαφάνιση ηλικιωμένου, οι πρώτες ώρες είναι οι κρίσιμες. Καλός ή κακός, όταν χάνεται ένα παιδάκι και βγαίνει ντι, τρέχουν όλοι αμάν το ανήλικο. Πιστέψτε με ότι όταν χάνεται ένας ηλικιωμένος, έχω πάει σε Σιβάν που με γυρίσαν και μου είπανε «Μη βιάζεσαι, μυρίζει, τάχασε, αφήστε το, το βρει αστυνομία». Ο γιος του μου το είπε αυτό, εμένα, ο γιος του. «Μη βρίσκεις τον πατέρα μου, γιατί μυρίζει». Έτσι. Και υπάρχει και άλλο περιστατικό, τον βρήκαμε και μου λέει «Μη με πας σπίτι». Γιατί με δέρνουν. Το λέω και να τριχιάζω, έτσι. Αυτό το βραβείο, κυρίες και κύριοι, είναι η ανταμοιβή του εθελοντή. Μιλήσαμε για λεφτά προηγουμένως που δεν υπάρχουν, τρέχουμε πρόεδρε. Πιστέψτε με, εγώ τα αφιερώνω σε όλα μου τα παιδιά αυτό σε όλη την Ελλάδα, γιατί πραγματικά όταν βγαίνουν να ψάξουν ένα ηλικιωμένο και ένα αναγνωούμενο, δεν λογαριάζουν τίποτα, ούτε βενζίνουν σε δεκάψιμα. Αυτή είναι η δικιά μας ανταμοιβή. Ένα χαρτί, ένα πάπυρο, ένα ευχαριστώ. Έτυχε να γνωρίσω το μεγάλο δάσκαλο της έρευνας, τον Γιώργο τον Τζούκα, το 2015 σε μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Αν θυμάστε το αγνοούμενο πιτσιρικά του φίγου στη Χαλκιδική που σκότωσε τον πατέρα του, τη γυναίκα του, ο μπαμπάς και πήρε το παιδί. 24 μέρες, συναντήθηκαμε πρώτη φορά εκεί πέρα.
με μίσε σε αυτή την έρευνα των αγνοωμένων, γιατί, okay, κάναμε και εμείς έτσι μια έρευνα όταν μας καλούσε η αστυνομία, αλλά από εκεί πέρα τον πήραμε ζεστά, γιατί με έδωσε τα φώτα του, με βοήθησε πάρα πολύ και έκλεισε και έδεσε το πακέτο με την προσαρμογή του off-cut στο Silver Alert. Ναι, παρόλο που τα κάνουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους δημοσιογράφους. Τα συγγνώμη μου εκεί, όλους τα παιδιά. Έχουμε συνεργαστεί δυστυχώς, παιδιά, σε κακά πράγματα. Τα τηλέφωνά μας χαίρεται, μιλάμε πλημμύρες, Θεσσαλίες και ούτω καθεξής. Χαίρομαι που σας γνωρίζω και από κοντά, γιατί συνήθως μιλάμε τηλέφωνο. Μην αφήσουμε πραγματικά αυτόν τον οργανισμό να κλείσει. Μην αφήσουμε αυτόν τον οργανισμό, γιατί περνάει δύσκολα, το γνωρίζουμε, μιλάμε. Δώστε, παιδιά, έμφαση και στην τηλεόραση. Θα υπάρχουν, υπάρχουν άνθρωποι που βοηθάνε. Θα το δείξουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ όλους. Συγγνώμη. Γιάννη, Γιώργο, λίγο την κυρία Εφηγένεια. Λοιπόν, κλείνουμε 10 χρόνια φέτος με το Silver Alert, τη συνεργασία μας. Γεράσιμέ μου, αυτό με πολύ αγάπη από μένα για σένα, έλα ναι, δεν γίνεται. Με πολύ αγάπη που το είχαμε για την πίτα μας, αλλά δεν ήρθε. Δεν μπόρεσε να έρθει, αλλά το ανέβασα εγώ επάνω. Με πολύ αγάπη. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, με πολύ αγάπη από όλη την ομάδα για σένα. Επίσης, όπως ξέρετε ότι πίσω από ένα πετυχημένο άντρα κρύβεται μια δραστήρια γυναίκα. Η γυναίκα αυτή είναι η Ιφηγένεια. Πολύ αγάπη για σένα, είσαι η καρδιά του Silver Alert και εδώ είναι όλο το σώμα. Είσαι η καρδιά του Silver Alert. Και εσύ. Σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μας. Πραγματικά είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σπύρο, θα είσαι φυσιολόγια για αυτό το βραβείο. Ευχαριστώ, ντρέπομαι, είναι αλήθεια. Σε ξέρουμε. Ευχαριστώ θερμά όλους, πραγματικά μεγάλη τιμή. Σήμερα αποδεικνύεται ότι δεν ξεχνάμε τον Γιώργο. Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ τον Γιώργο. Πάντα θα είναι δίπλα μας, πάντα θα είναι στην καρδιά μας. Είναι δεδομένο αυτό για όλους εμάς. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε θερμά, συγχαρητήρια και για τα δικά σου εκπληκτικά ρεπορτάζ που αναδεικνύει σπουδαία ζητήματα στην τηλεόραση. Μανώλη, πού είσαι? Είσαι εσύ ο επόμενος, Μανώλη. Και θα σε βραβεύσει ο κύριος Τσούκαλης μαζί με τον κύριο Πρόεδρο. Επίσης, ένας αξιόλογος συνάδελφος, ένα εκπληκτικό παιδί, με ήθος, με αγάπη για τη δουλειά. Ευχαριστούμε πολύ, συνάδελφοι, κύριε μου. Δύο λόγια για το βραβείο που πήρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι δεν έχω κάνει το παραμικρό για να αξίζω κάτι τέτοιο. Είναι... Κολακεύομαι. Ευχαριστώ. Αγωνιστή μου συνάδελφος ο Γιώργος ο Κατσάκης. Είναι εδώ. Α, Γιώργο. Από δύο λόγια. Πρώτα θα παραλάβεις το βραβείο και μετά. Έτσι κάνουμε πάντα. Για να υπάρχει το συνέστημα, κατάλαβες, υπάρχει λόγος. Το παραλαμβάνεις και μετά νιώθεις τη συγκίνηση. Λοιπόν, εγώ ήρθα από την Κρήτη και πριν τοποθετηθώ, να σας μεταφέρω και τις ευχές του Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρου Αρναουτάκη. Ο Γιώργος Καραϊβάς είναι μες στην καρδιά μας. Η θυσία του ήταν μεγάλη, γιατί δεν φοβήθηκε ποτέ να αποκαλύπτει πράγματα. Εγώ είμαι στο επάγγελμα αστυνομικός και πραγματικά είμαι από τους νέους αστυνομικούς και πραγματικά για εμάς ο Γιώργος Καραϊβάς όταν έγραφε πολλές φορές λέγαμε ότι αυτό που πω τι ανακάλυψε, εμείς οι ίδιοι αστυνομικοί το λέγαμε, αυτό που πω τι ανακάλυψε ο Γιώργος Καραϊβάς. Δηλαδή σεβόμασταν την έρευνά του, τη σοβαρότητά του. Η μνήμη του θα είναι αιώνια, γιατί όλοι εσείς με αυτές τις κινήσεις που κάνετε τη διατηρείτε και θα αναφέρω και κάτι άλλο για έναν άνθρωπο, εδώ τον Γιώργο τον Τσούκαλη,
ο οποίος σε όλους μας έχει σταθεί πραγματικός φίλος. Και όχι μόνο στον Γιώργο Καραϊβάς, και χαίρομαι που το αναγνώρισε σήμερα και η γυναίκα του. Και Γιώργο, εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που στη ζωή μας. Ειλικρινά το λέω. Όσον αφορά τώρα για το Silver Alert, ήρθα με πάρα πολύ χαρά και έμαθα αυτά σήμερα και στεναχωρήθηκα. Το Silver Alert, στη συνείδηση του κόσμου, φαίνεται ότι είναι μια κρατική υπηρεσία. Έτσι. Και είναι μια δικιά σας πρωτοβουλία και αφού δεν είναι κρατική υπηρεσία, το κράτος έχει υποχρέωση να την υποστηρίξει. Η πρώτη δουλειά η οποία θα κάνω είναι να ενημερώσω την περιφερειακή για αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να βοηθήσουμε. Εγώ είμαι νέος στην αυτοδιοίκηση δεύτερου βαθμού, επομένως δεν ξέρω τις δυνατότητες. Όμως υπόσχομαι εδώ πέρα μπροστά σας ότι και με τη δικιά μας φωνή θα υποστηρίξουμε αυτό το πράγμα να λυθεί. Διότι όταν ακούμε αυτόν τον ήχο στο Silver Alert, όλοι έχουμε τα βλέμματά μας στην οθόνη. Και θα αναφέρω και κάτι ως αστυνομικός. Όταν έρχονται συγγενείς ή οικία πρόσωπα στο αστυνομικό τμήμα, και εγώ έχω αναλάβει υποθέσεις εξαφάνισης, συμμεριζόμαστε πάρα πολλές φορές το άγχος, την έννοια τους να βρουν τον άνθρωπο, και όταν ακούμε ότι ενημερώθηκε ο Silver Alert και το έχει βγάλει στη τηλεόραση και στα μέσα, στα υπόλοιπα μέσα, και εμείς οι ίδιοι αστυνομικοί έχουμε περισσότερες ελπίδες να βρούμε αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή την οποία μου κάνετε. Να βρισκόμαστε σε επικοινωνία. Πάντα. Να είστε καλά. Γιώργο, σε αγαπάμε. Μπορεί να έχει βοηθήσει ο Γιώργος Καρτσάκης. Ο Γιώργος Καρτσάκης, σαν αξιωματικός στην ασφάλεια στο Λασίθι, κατά την περίοδο της πανδημίας υπηρέτησε την τρίτη ηλικία όσο κανένας άλλος και πραγματικά με συγκίνησε. Τα σχόλια μου, πόσο χαίρομαι για σένα, ειλικρινά. Είσαι πολύ δυναμική και σου αξίζει αυτό το βραβείο, γιατί ξέρουμε τι έχεις κάνει μέσα από τη δουλειά σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς, αλλά θέλω να πω κάτι πολύ βασικό. Μπαίνοντας σήμερα εδώ, είχα την αίσθηση ότι συναντάω την οικογένειά μου. Με όλους σας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για εμάς τους δημοσιογράφους ότι όλοι αισθανόμαστε οικογένεια, ανεξάρτητα αν δουλεύουμε σε άλλα μέσα. Είχα τον Βασίλη, τον Μανώλη, τον κύριο Πάνο, δάσκαλος, τον κύριο Καρακούκη, τον Γιώργο Τσούκαλη. Γιώργο, πραγματικά σε αγαπάμε. Πραγματικά σε αγαπάμε πολύ και σε ευχαριστούμε για όλα. Και βεβαίως και σένα. Λοιπόν, είναι μια βραδιά για τον Γιώργο Καραϊβάς. Εγώ θέλω να πω κάτι για τη Στάθα του. Στάθα μου, θέλω να πω κάτι. Σου δίνουμε μια υπόσχεση όλοι, συνάδελφοι του Γιώργου. Θα είμαστε δίπλα σου. Και σε σένα και στο Δημήτρη σου. Γνωρίζοντας εσένα, που είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος, καταλάβαμε όλοι πόσο υπέροχος ήταν και ο Γιώργος. Αν κάποιος γνωρίζει εσένα, θα καταλάβει πολλά. Για την οικογένειά σας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δίπλα σου θα είμαστε, αυτό μην το ξεχνάς. Ήταν λίγο πιο καλός ο Γιώργος, γιατί με ανεχόταν. Με τόσο μορφά. Η Στάθα δεν είναι. Η Στάθα είπα, ο Γιώργος ήταν καλύτερος, γιατί με ανεχόταν. Νομίζω ήταν. Θέλω να. Τόσο Γιώργο το είσαι εδώ. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Ήταν πολύ δύσκολο για όλους εμάς το Σταρ να διαχειριστούμε. Το γνωρίζει η Στάθα και ο Μανώλης. Να διαχειριστούμε εκείνη την ημέρα όλη αυτή την κατάσταση. Έπρεπε να φύγουμε από το συνέστημα και να δουλέψουμε αντικειμενικά, ψυχρά, όπως κάνουμε δημοσιογραφία. Πάρα πολύ δύσκολο. Πραγματικά σας μιλάω, εγώ είχα παγώσει. Και για τα παιδιά του Αντένα. Ναι, και για τα παιδιά του Αντένα και ο Σπύρος και ο Μανώλης. Αυτό δεν έχουμε πει, ότι για εμάς ήταν πολύ δύσκολο. Ο Σπύρος δε ο καημένος είναι κάτι το οποίο ήταν κάτω από το σπίτι μας. Ο Σπύρος ήταν κάτω από το σπίτι μας. Ο οποίος δεν τολμούσε να χτυπήσει το κουδούνι να ανέβει επάνω. Ήταν καραβοτσακισμένος, έκλαιγε. Και κάποια στιγμή εγώ ήμουνα χαμένη, δεν ήξερα που ήμουνα. Και μου λέει αδερφή μου, Στάθα, είναι ο Σπύρος κάτω και ρωτάει αν μπορεί να ανέβει επάνω, γιατί είναι χάλια. Ποιος Σπύρος είναι κάτω, τι κάτω, πού είναι. Δηλαδή, ήταν τόσο δύσκολο για ανθρώπους που ήταν σαν αδέρφια. Ο Γιώργος με τον Μανώλη και τον Σπύρο ήταν σαν αδέρφια. Ήταν όλη μέρα, είχαν και τον μπλόκο όλοι μαζί
Ήταν όλη μέρα συνέχεια στο πείραμα και σε αυτά. Και να πας να καλύψεις τη δολοφονία και να πρέπει να βγεις στο γυαλί και να πεις την είδηση. Είναι φρικτό. Δηλαδή πολλές φορές η δουλειά σας είναι απάνθρωπη. Πρέπει να υπερβείς τα εσκαμμένα, να βγεις από το συνέστημα, να βγεις από όλα αυτά και να παίξεις ένα ρόλο πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι ο Σπύρος εκείνη τη βραδιά ήταν ο πρωταγωνιστής αυτού του τόσο δύσκολου έργου το οποίο κλήθηκε να τελέσει. Εγώ γι' αυτό το είπα, γιατί δεν έχει υποθεί ποτέ πόσο δύσκολο ήταν και για τον Μανώλη και για τον Σπύρο όλη αυτή η διαχείριση και για όλους εμάς. Και για όλους εσάς, ναι. Αλλά ο Σπύρος τώρα δεν είναι για να λέει το πώς έγινε δολοφονία του. Ενός ανθρώπου με τον οποίο ήταν πολύ στενοί συνεργάτες. Ναι. Δεν βλέπω και τον Μανώλη τώρα. Ναι, δεν τον βλέπω από εδώ που είμαι εγώ. Θέλω να πω λοιπόν ότι οι δημοσιογράφοι είμαστε μια οικογένεια, ανεξάρτητα αν δουλεύουμε σε άλλα μέσα. Σωστά. Και αυτό αισθάνθηκα εγώ σήμερα εδώ, βλέποντας τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, τον κύριο Ζόμπολο, τον Μανώλη Σαριώτη, τον Σπύρο Λιβιδιώτη και πολλούς άλλους συναδέλφους, τον Αλέξανδρο Γίγο, την Λίνο Κεγκέση. Είμαστε οικογένεια. Μην νομίζετε ότι είμαστε ανταγωνιστές. Ο Γιώργος Καρεβάς μας έδειξε ότι το επάγγελμά μας είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και υπάρχουν κίνδυνοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Στάθαμε ότι θα είμαστε δίπλα σου σε κάθε περίπτωση. Του ΣΤΑΡ ρεπορτάζ για το οικονομικό ζήτημα που ανέδειξε ο κύριος Πρόεδρος. Εγώ το ήξερα, να είμαι ειλικρινής, γιατί έχω δει διάφορα. Και ο Χρήστος Ράμος που έλεγε πριν ότι για τα χρήματα, τον έχω βγάλει πάρα πολλές φορές στο ραδιόφωνο όταν μου είπε ότι δεν έχουμε χρήματα. Και παρακαλούσαμε, θυμάσαι Χρήστο, παρακαλούσαμε να βρεθούν χρήματα. Πραγματικά. Πιο πολύ όμως, εγώ θα ήθελα να βρεθεί ο τρόπος να φτιάξουμε αυτή την εφαρμογή που αφήσαμε πριν από 5 χρόνια στη μέση. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα βρούνε, ακόμα και αυτοί που έχουν χάσει πλέον τον άνθρωπό τους, θα βρούνε ένα σώμα, κάπου. Δεν θα το ψάχνουν στα ζήτητα. Μαζί σας θα είμαστε. Ουσιαστικά αυτό θα είναι μια βάση δεδομένων για τις οικογένειες που... Όπως η Δήμητρα, θυμάστε την υπόθεση, την ημέρα που έφυγε από το ψυχιατρείο, την ίδια, το ίδιο ξημέρωμα, το χτύπησε αυτοκίνητο. Χάθηκε. Κανένας δεν ενημέρωσε. Τον αναζητούσαμε. Κανένας δεν ενημέρωσε. Ούτε η τροχιά καλυθέας. Κανένας. Τελικά βρέθηκε κάπου χαμένο στα ζήτητα. Θυμόμαστε συγκλονιστικότητα. Μαζί σας θα είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Αγαπημένος συνάδελφος, το βλέπουμε κάθε μέρα στο Μέγκα. Με εκπληκτικά ρεπορτάζ, αποκλειστικά κυρίως. Συγχαρητήρια, Βασίλη. Για τους πολλούς ευχαριστές, για τη δουλειά σου, για την ποιότητα και την αξιοπρέπεια. Στην δουλειά αυτή. Μάγδα. Βασίλη μου λίγο. Ευχαριστούμε πολύ. Βασίλη. Να πω και εγώ δύο λόγια για τον Γιώργο Καραϊβάζ. Θέλω να πω κουράγιο στη Στάθα τώρα, γιατί έχει αυτή τη δύσκολη διαδικασία και με τη δίκη που ίσως έρθει κάποια στιγμή, να διαλευκαθούν στη διάρκεια της δίκης όλες οι παράμετροι και όλες οι σκοτεινές πλευρές της δολοφονίας του Γιώργου. Όσον αφορά και να φανεί τι αλήθεια έχει συμβεί, γιατί επαναλαμβάνω έχουμε κατηγορούμενους, δεν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν οργανώσει τη δολοφονία. Όσον αφορά τον κύριο Κουρούπη, θέλω να του δώσω συγχαρητήρια για μια παράμετρο που δεν έχει υποθεί. Ότι δεν έχει συμμετάσχει πέρα από το σημαντικό έργο που αποκαθιστά την εμπιστοσύνη που υπάρχει, το σημαντικό κοινωνικό έργο σε οργανώσεις σαν και αυτοί που με τις αναζητήσεις με οτιδήποτε άλλο, γιατί είχαμε μέχρι τώρα κλονισμούς σε τέτοιου είδους υποθέσεις απέναντι στους οργανισμούς που λέγανε ότι εμείς παρέχουμε τέτοιου είδους υπηρεσίες κτλ. Και αποδεικνύονται σε 2-3 περιπτώσεις προβληματικές καταστάσεις, ότι δεν συμμετείχε σε διαγωνισμούς και σκοπιμότητες με άλλους που προχωρούν σε αναζήτηση εξαφανιστέντων και προχώρησε σε καθαρή έρευνα των ανθρώπων με συγκεκριμένη μια ηλικία που είχαν τα προβλήματα της άνοιας, γιατί επαναλαμβάνω ακόμα και για αυτές τις εξαφανίσεις για λόγους διαφημιστικούς και για λόγους εισπρακτικούς υπήρχαν και κάποιες ενέργειες οι οποίες δεν ήταν υπρέπουσες. Σε αυτό δεν συμμετείχε ο κ. Κρούπης και θέλω ειλικρινά να το δώσω συγχαρητήρια και όποιος ξέρει και ο ίδιος ξέρει τι εννοώ.
Σας ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ τη γυναίκα μου και τη Τζορτζίνα. Πέραν από τη σοβαρότητα που βγάζουμε, περαζόμαστε και μεταξύ μας. Λάτρευε στην κυριολεξία τον Βασίλη τον Λαμπρόπουλο. Και όταν μιλούσε για τον Βασίλη, έλεγε ότι ο Λαμπρόπουλος είναι ο δημοσιογράφος του αστυνομικού, ο οποίος δεν θα πει ποτέ υπερβολή και δεν θα κρύψει τίποτα. Πραγματικά ήταν μια ιδιαίτερη σχέση σας, Βασίλη, και λυπούμαστε όλοι που λείπει αυτός ο άνθρωπος από δίπλα μας. Πολύ σημαντικός δημοσιογράφος, γνώριζα πάρα πολλά χρόνια. Και βέβαια ήθελε ο Γιώργος μου και κάνει και πρόταση να μετακινηθώ σε κάποια στιγμή όταν έφυγε από τα κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης και αυτό ήταν βέβαια πολύ τιμητικό. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Μέσα από τη δουλειά σου, από τη δημοσιογραφία, από τα νέα και από το γραπτό ρεπορτάζ που έχεις, εξαιρετικό γραπτό ρεπορτάζ στα νέα, αλλά και από την καθημερινή σου παρουσία, αποκαλύπτοντας σημαντικές πτυχές των ρεπορτάζ που συγκλονίζουν όλη την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Της Παναγίας, της Εσία που μας φιλοξενεί σήμερα, του Silver Alert. Και μετά πάμε τα mail, επιτρέψτε μου να σας βοηθήσω. Τα μέλη του διοικητικού, έτσι. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Για τους εθελοντές σας, σαφώς. Για τους εθελοντές. Για τον κύριο Τσούκαλη. Για τον κύριο Τσούκαλη. Για τον Οφκάς. Μεγάλο να είσαι. Μπράβο. Να το πάρετε πάνω στα βόρεια το κομμάτι. Πάρετε ένα μεγάλο έτσι να πάρετε το ευχαριστικό. Όχι, περισσέψα το μάτι. Μήπως πετύχει και το φλουρί. Γιατί είναι πολύ εθελοντές. Λοιπόν, να πούμε για την ελληνική αστυνομία που είναι ο συμπαραστάτης μας. Για τις ΕΜΑΚ, σαν μία ΕΜΑΚ, ελληνική ΕΜΑΚ, που μας βοηθάει πάντα. Εδώ έχουμε για την εισαγγελία και για το λιμενικό σώμα. Όποιες κερδίσεις το φλουρί δεν μας είπατε. Το φλουρί είναι ένα μυστικό. Από μόνο του το φλουρί. Να αλλάξουμε και τη διάθεση έτσι να... Λοιπόν. Να εκτιμήσουμε λίγο όσο μπορούμε. Εδώ να κόψουμε λιγάκι. Ένα για την κοινωνική μας υπηρεσία που λαμβάνει το διάβολο τις 24 ώρες 24 όλες τις μέρες του χρόνου. Για την νομική μας υπηρεσία η οποία βοηθάει και λύνει πολλές υποθέσεις. Και περισσεύουν δύο. Στους δημοσιογράφους. Και στους φωτογράφους. Καταφέραμε και την κόψαμε. Τέλεια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και του χρόνου με υγεία να είμαστε πάλι εδώ. Προσωπικά σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να είμαι σήμερα εδώ κοντά σας. Εμείς ευχαριστούμε για την ενοχή. Σου έφερα προσωπικά εγώ πολλές δυσκολίες στη δουλειά σου. Να πω αποτέλεσμα. Σου ζητάω συγγνώμη. Βάλε και την απειρία, βάλε και λίγο το. Όλα καλά, όλα καλά. Ήταν λίγο τις τελευταίες στιγμές της ετοιμασίας, αλλά δεν έχει σημασία. Όταν έχουμε καλή καρδιά και ωραία διάθεση, όλα γίνονται, κύριε Πρόεδρε. Και του χρόνου με υγεία, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, καλή χρονιά. Να έχουμε με ευχάριστες όσο μπορούμε ειδήσεις και είναι εδώ η Στάθα. Είναι έξω. Φυσικά δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τον Γιώργο Καραϊβάς. Θα είμαστε πάντα εδώ και θα περιμένουμε με αγωνία να δούμε να λάμψει η αλήθεια όπως είπαν και οι συνάδελφοι πριν από λίγη ώρα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Τα λέμε έξω.